Θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά την εκπομπή μας, δεν θα πάμε κατευθείαν δηλαδή σε δράση και σε αγώνες, καθώς θα ασχοληθούμε με τα πρόσωπα της χρονιάς που διοργανώνει η εφημερίδα Πελοπόννησος κάθε χρόνο, έτσι, και βραβεύει όσους έτσι ξεχωρίζουν από τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την κοινωνία και πολλούς άλλους τομείς. Εμείς βέβαια θα ασχοληθούμε με τον αθλητισμό, καθώς έχουμε έναν αθλητή ο οποίος για την Πάτρα, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος για την Πάτρα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι ο ένατος πατρινός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Αγωνίζεται στο εξωτερικό μετά από πάρα πολύ καλή παρουσία στον Αστέρα Τρίπολης. Αγωνίζεται στην Ιταλία και στην Σασουόλο. Μάλιστα αντιμετώπισε την Μίλαν στον τελευταίο αγώνα του πρωτοθλήματος της Ιταλίας. Μιλάμε για τον Γιώργο Κυριακόπουλο, ο οποίος έχει καταγωγή από την Πάτρα, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Κυριακόπουλε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε λίγο έτσι για τα βραβεία. Έτσι, δύο λόγια για αυτή την τιμητική έτσι, πρόταση που έγινε να βρίσκεστε κι εσείς ως ένα από τα ονόματα που είστε υποψήφια να κατακτήσετε τον τίτλο, για τον ατομικό τίτλο του για τον αθλητισμό, για τα πρόσωπα της χρονιάς. Σίγουρα είναι κάτι με τιμάει. Ευχαριστώ πολύ την εφημερίδα Πελοπόννησος. Είναι πολύ, πολύ ευχάριστο αυτό το γεγονός ότι διοργανώνει αυτό το θεσμό και αυτό το διαγωνισμό για τα πρόσωπα της χρονιάς. Είναι πολύ ευχάριστο για μένα. Ευχαριστώ πολύ την Πελοπόννησο, με τιμάει. Και γιατί όχι κάθε χρόνο να γίνεται αυτός ο θεσμός που είναι κάτι πολύ, πολύ όμορφο. Βέβαια, δεν ξέρω αν είχες και εσύ διαπιστώσει όλα αυτά που αναφέρει και η εφημερίδα Πελοπόννησος, καθώς στα πρόσωπα χρονιάς.gr μπορείτε να μπείτε και να ψηφίσετε τον αγαπημένο σας αθλητή ή οποιοδήποτε άλλο τομέα. Μέσα σε αυτά λοιπόν λέει ότι είσαι και εσύ ένας, ο ένατος πατρινός αθλητής που βρίσκεται στην εθνική ομάδα πίσω από σπουδαία ονόματα, εκτός από τον Κώστα Κατσουράνη φυσικά που ήταν πρωταθλητής Ευρώπης. Μιλάμε για τον Δαβουρλή, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα και πάρα πολλούς ακόμη έτσι πατρινούς που έχουν αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Σίγουρα τα ονόματα που αναφέρατε είναι πολύ, πολύ σημαντικά, πολύ μεγάλα ονόματα. Κάνανε φοβερές διακρίσεις με εθνική ομάδα και στην Πάτρα ακόμα, στην Παναχαϊκή, κάνανε φοβερά πράγματα. Είναι σίγουρα κάτι με τιμάει. Είχα ξαναπεί και στο παρελθόν το γεγονός ότι να παίξω στην εθνική ομάδα ήταν το όνειρό μου, εκπληρώθηκε. Και εύχομαι στη συνέχεια να γίνουν περισσότερες συμμετοχές και να είμαι ένα βασικό στελέχος της εθνικής ομάδας. Να πάμε τώρα να κάνουμε έτσι μια αναδρομή στη δική σας καριέρα. Βέβαια, έτσι, από πού ξεκινήσατε την καριέρα σας και βέβαια εμείς θυμόμαστε βέβαια το ποδοσφαιρικό σας ξεπέταγμα που είναι στον Αστέρα Τρίπολης, αλλά μέχρι εκεί πώς φτάσατε μέχρι εκεί, πώς φτάσατε μέχρι να καταφέρετε να αποκτήσετε φανέλα και θέση βασικού στον Αστέρα Τρίπολης? Μιλάτε για τα χρόνια που ήμουν πριν πάω στον Αστέρα Τρίπολης? Ακριβώς, ναι. Ήμουν στη Θιάλα Πατρών, ήμουν 4 χρόνια εκεί. Έπαιξα στα τμήματα παιδών και νέων. Ήρθε μια πρόταση από την ομάδα του Αστέρα. Είχα πάει να δοκιμαστώ 3 φορές. Η ομάδα μου ξεχώρισε. Είπα κατευθείαν το ναι, δεν το σκέφτηκα. Και στα 15 μου βρέθηκα να είμαι στην Τρίπολη στις Ακαδημίες. Και από εκεί και πέρα έκανα 3 χρόνια στην ομάδα των νέων και τον K17. Και πέρασε το επαγγελματικό συμβόλαιο και από εκεί και πέρα όλα πήραν τον δρόμο τους. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα, μου το έχω πει πολλές φορές. Είναι η ομάδα που με στήριξε, που με ανέδειξε και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Οφείλω τα πάντα στον Αστέρα για αυτό που είμαι αυτή τη στιγμή. Ο Αστέρας έδωσε, ας πούμε, αυτό το παραθυράκι που θα θέλατε έτσι, για να κάνετε το βήμα παραπάνω στο ποδόσφαιρο. Τι ήταν αυτό που πρόσφερε η ομάδα και βέβαια τι ήταν αυτό που συναντήσατε στην Τρίπολη από την πρώτη στιγμή? Έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι η Τρίπολη είναι το ιδανικό μέρος για να αναδείξει ένα ποδοσφαιριστή. Παρέχει τα πάντα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Από σπίτι μέχρι φαγητό και το προπονητικό κέντρο για τα παιδιά είναι κάτι πρωτόγνωρο για Ελλάδα. Δεν έχουν πολλές ομάδες τέτοια προπονητικά κέντρα και τέτοια οργάνωση. Εμένα το project μου άρεσε. Είπα κατευθείαν το ναι. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις βέβαια από άλλες ομάδες, αλλά μου άρεσε πολύ το project της ομάδας γιατί είδα οργάνωση, είδα τι με θέλουν πιο πολύ και μου άρεσε όλο αυτό, γι' αυτό και είπα τον ναι κατευθείαν. Και βέβαια φτάνουμε μετά από τον Αστέρα Τρίπολης στην κλίση, μεταγραφή στο εξωτερικό, στην Ιταλία
και μια πολύ σημαντική και για εσάς, έτσι που βρίσκεστε τώρα σε ένα πολύ κορυφαίο πρωτάθλημα και παίζετε κόντρα σε σπουδαίους ποδοσφαιριστές, βασικός βέβαια στην ομάδα της Σασουόλο. Δύο λόγια έτσι για αυτή την πορεία και στο ιταλικό πρωτάθλημα και τις διαφορές που έχει και σε σχέση και με το ελληνικό. Είναι κάτι το οποίο κυνηγούσα τα προηγούμενα χρόνια. Πάντα ήθελα να κάνω το βήμα παραπάνω. Πάντα ήθελα να αγωνιστώ στο εξωτερικό. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα πρωταθλήματα στο εξωτερικό. Αποτελούσε ένα όνειρο για μένα, πραγματοποιήθηκε. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Έχω υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια καλή πορεία. Τώρα οι διαφορές στο επίπεδο είναι τεράστιες. Είναι δύο ταχύτητες πάνω από το ελληνικό. Παίζει κόντρα σε πολύ μεγάλες ομάδες, η διαφορά ποιότητας είναι ξεκάθαρη. Αλλά έχω πει και στο παρελθόν ότι από κάπου ξεκινάς. Εγώ ξεκίνησα από την Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκίνησα από την Ελλάδα. Και εύχομαι να συνεχίσω έτσι εδώ στην ομάδα, γιατί κάνω μια πολύ καλή πορεία φέτος και ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά πράγματα φέτος. Και βέβαια πρέπει να πάμε και στο κεφάλαιο Εθνική Ομάδα, που το είπαμε και πριν. Πώς ήταν έτσι η συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα, πώς ήταν αυτό το συνέστημα είναι όταν τιμή αφορά και στο τη φανέλα με το εθνόσημο. Ναι, είναι τιμή και δόξα για τον καθένα να φοράει το εθνόσημο, αποτελείς όνειρό μου. Σίγουρα είναι τιμή και δόξα για τον καθένα να φοράει το εθνόσημο. Παίξαμε το Nations League, δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη θέση, αλλά πιστεύω ότι το κλίμα έχει αλλάξει, η ομάδα είναι καλύτερα. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλός. Μας έχει στρώσει, πιστεύω, και τακτικά και ψυχολογικά στα αποδυτήρια. Έρχονται παιχνίδια τώρα το Μάρτιο κόντρα στην Ισπανία και τη Γεωργία. Ελπίζω να είμαι στις κλήσεις της εθνικής ομάδας, γιατί σίγουρα αποτελεί όνειρο για τον καθένα να βρίσκεται στην εθνική ομάδα και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εκεί. Βέβαια, πρέπει να πάμε και στο κομμάτι της πανδημίας και σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Πώς είναι τα πράγματα στην Ιταλία, γιατί ξέρουμε ότι εκεί είναι λίγο αυξημένα, πολύ περισσότερο αυξημένα τα κρούσματα σε σχέση με την Ελλάδα. Ωστόσο, μιλάμε και για μια μεγαλύτερη χώρα. Πώς είναι η κατάσταση εκεί? Η κατάσταση δεν είναι και καλύτερη. Όπως και σε όλη την Ευρώπη, η κατάσταση δεν είναι και καλύτερη. Έχουμε γύρω στα 20.000 κρούσματα, αρκετούς νεκρούς. Είναι λυπηρή αυτή η κατάσταση που συμβαίνει. Εμείς οι ποδοσφαιριστές δεν το βιώνουμε τόσο, γιατί πηγαίνουμε, παίζουμε παιχνίδια, κάνουμε προπονήσεις. Δεν βιώνουμε τόσο την καραντίνα όσο οι άλλοι ανθρώποι. Είναι πολύ λύπηρη κατάσταση. Ελπίζω να βγούμε γρήγορα από αυτή την κατάσταση, να εμβολιαστούν όλοι οι άνθρωποι και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί είναι λυπηρό, δεν παίζουμε χωρίς οπαδούς. Είναι κάτι που μας λείπει. Έχουμε ξεχάσει πώς είναι η ζωή, να σου πω την αλήθεια. Και ελπίζω σύντομα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Και λείπει και ο κόσμος από τα γήπεδα, έτσι, βασικό. Λείπει, είναι πολύ βασικό πράγμα για όλους μας. Τώρα τον άλλο να παίζει σε γήπεδο με 30.000, 40 κόντρα στη Γιουβέντους και στη Μίλαν, και άλλο να παίζει σε άδειο γήπεδο. Είναι πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό, πραγματικά. Και βέβαια, έτσι γυρνάμε πίσω έτσι στα πάτρια εδάφη, στην Πάτρα. Τι σημαίνει για σένα η Πάτρα και τι σημαίνει και για σένα το πατραϊκό ποδόσφαιρο? Όπως είπες και εσύ, ήσουν στη Θεία Λαπατρών για πολλά χρόνια. Πώς βλέπεις την ανάπτυξη του πατραϊκού ποδόσφαιρου τα τελευταία χρόνια? Σίγουρα για μένα η Πάτρα αποτελεί τα πάντα. Είναι η οικογένειά μου, είναι οι φίλοι μου. Από εκεί ξεκίνησα. Μου λείπει αρκετές φορές. Οπότε έχω χρόνο, δηλαδή το καλοκαίρι την επισκέφτομαι. Όσον αφορά το πατραϊκό ποδόσφαιρο, για μένα τα τελευταία χρόνια έχει πέσει. Δεν έχει βγάλει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Πρέπει να τα τμήματα υποδομής, τα τμήματα ακαδημιών να γίνουν καλύτερα, να παράγουν παίχτες. Και όσον αφορά την Παναχαϊκή, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν είχαν καλές πορείες. Μόνο μία φορά, αν θυμάμαι καλά, μία χρονιά κυνήγησε να πάρει την πρωτιά, δεν τα κατάφερε. Ελπίζω να βρουν λύση όσον αφορά την Παναχαϊκή για να επιστρέψει εκεί που ανήκει, γιατί είναι κρίμα για μια ομάδα 300.000 κατοίκων να μην είναι στην Αλφαεθνική τόσα χρόνια. Λείπει 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Όσον αφορά την πρώην ομάδα μου, τη Θίελα, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Στηρίζει τα νέα παιδιά, έχει ανέβει στη Γάμα Εθνική. Και πιστεύω ότι είναι απρότυπο για ομάδες γάμα εθνικής Θεία Πατρών. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την παρουσία σου στο Σφοβόρο Ιόνια. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι ο Γιώργος Κυριακόπουλος είναι ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς στην εφημερίδα Πελοπόννησος για τον αθλητισμό. Και ακόμα έτσι συνεχίζεται η διαδικασία για το ποιος θα βγει έτσι νικητής. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε έτσι καλή συνέχεια εκεί στην καριέρα σου στην Ιταλία. Πολύ καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.